κόβει χιλιόμετρα επί της Εθνικής Οδού, δημιουργώντας αθελά του καταστάσεις που κόβουν την ανάσα. Το πρόβατο εισβάλλει στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού και αναπτύσσει ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα διερχόμενα οχήματα να φρενάρουν απότομα και η πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος να φαντάζει πιο ορατή από ποτέ. Τι πρέπει όμως να κάνουμε και πώς πρέπει να αντιδρούμε σε ανάλογες περιπτώσεις? Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα πρέπει να ελαττώσουμε αμάσως ταχύτητα, να χρησιμοποιήσουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου, τα αλάρμ, και να κρατήσουμε μεγαλύτερη απόσταση τον μπροστινό μας. Γιατί φανταστείτε ότι ο πίσω που ακολουθεί δεν έχει δει τι γίνεται μπροστά. Οπότε, με το που θα δει τα φώτα έκτακτης ανάγκης να ενεργοποιηθούν του δικού μας αυτοκινήτου, αυτομάτως θα επηρεαστεί αυτό, θα ελαττώσει ταχύτητα και θα κρατήσει μεγαλύτερη απόσταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να μην μπορεί να αποφευθεί η σύγκρουση και να πρέπει να γίνει. Και σας ξαναλέω, θα είναι προτιμότερο να γίνει μια τέτοια σύγκρουση. Το καταλαβαίνω, ναι, με τα ζώα τα αγαπάμε, τα προσέχουμε, αλλά εκείνη τη στιγμή όμως έχουμε να κάνουμε την ανθρώπινη ζωή. Αν υπάρχει μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης και υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να σταματήσουμε ασφάλεια, θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε. Σε λίγα λεπτά έγινε πρωταγωνιστής της ασφάλτου, προκαλώντας το καρδιοχτύπι των οδηγών που με τρόμο παρακολουθούσαν τι θα μπορούσε να προκαλέσει η παρουσία του επί της Εθνικής Οδού. Το κατά τα άλλα χαριτωμένο τετράποδο βρήκε διέξοδο χωρίς δυσάρεστη κατάληξη, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Αν έχουμε τώρα ένα μεγαλύτερο ζώο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να προσέξουμε είναι θα κρατήσουμε το τιμόνι μας ευθεία. Τελευταία στιγμή και λίγο πριν τη σύγκρουση, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, π.χ. αν ανάψουμε κάποια φώτα ή την κόρνα μας, σε περίπτωση που δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό, θα πρέπει πλησιάζοντας το ζώο, τελευταία στιγμή να στρίψουμε το τιμόνι μας δεξιά, προκειμένου να αποφύγουμε, αν είναι μεγάλο ζώο, ξαναλέω, να το χτυπήσουμε στην προστινή μεριά και αυτό να πέσει στον μπαμπρίς μας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα συνηθισμένο αλλά πολύ επικίνδυνο περιστατικό που σημειώνεται στους δρόμους της Κρήτης.